Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα εμβόλια, την εγκυμοσύνη και το θυλασμό. Ένα θέμα που αφορά πάρα πολλές γυναίκες. Θα δούμε τι μας λέει ο ΕΟΔΗ. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Πάμε λοιπόν. Τι πρέπει να γνωρίζει σχετικά με το εμβόλιο του κορονοϊού μια έγκυος, μια θυλάζουσα και μια γυναίκα που προγραμματίζει να μείνει έγκυος? Τα εμβόλια έναντι του COVID-19 δεν έχουν ακόμα αξιολογηθεί κατά την εγκυμοσύνη και μέχρι στιγμής τα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια των εμβολίων έναντι του COVID-19, συμπεριλαμβανομένων και των mRNA εμβολίων σε έγκυες γυναίκες, είναι περιορισμένα. Με βάση την πλέον πρόσφατη γνώση, οι ειδικοί πιστεύουν ότι τα mRNA εμβόλια είναι απίθανο να θέτουν σε κίνδυνο την έγκυο γυναίκα ή το έμβριο, διότι δεν είναι εμβόλια με ζώντες εξασθενημένους ιούς. Το mRNA στο εμβόλιο αποδομείται γρήγορα με τις συνήθεις κυταρικές διεργασίες και δεν εισέρχεται στον πυρήνα του κυτάρου. Ωστόσο, οι πιθανοί κίνδυνοι των εμβολίων mRNA για την έγκυο και το έμβριο παραμένουν προς το παρόν άγνωστοι, επειδή αυτά τα εμβόλια δεν έχουν μελετηθεί σε εγγύους. Μια έγκυος που ανήκει σε ομάδα για την οποία υπάρχει σύσταση εμβολιασμού εναντί του COVID-19, π.χ. υγειονομικό προσωπικό, μπορεί να επιλέξει να εμβολιαστεί κατόπιν ενημέρωσης και επικοινωνίας με τους θεράποδες γιατρούς. Για τη λήψη της απόφασης, οι έγκυες και οι θεράποδες γιατροί θα πρέπει να συνεκτιμούν τις ακόλουθες παραμέτρους. Το βαθμό διασποράς του COVID-19 στην κοινότητα, η πιθανότητα που έχει η συγκεκριμένη έγκυος να προσβληθεί από COVID-19, τις επιπτώσεις και τους ενδεχόμενους κινδύνους της νόσου για την ίδια την έγκυο και το έμπριο, τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες του εμβολίου, καθώς και την έλλειψη δεδομένων σχετικά με τον εμβολιασμό κατά τη διάρκεια της κοίησης. Εκτιμάται ότι οι ανεπιθύμητες ενέργειες από το εμβόλιο COVID-19 σε έγκυες είναι παρόμοιες με αυτές που αναμένονται μεταξύ των μη εγγύων γυναικών. Δεν υπάρχει σύσταση για έλεγχο ρουτίνας για κοίηση σε γυναίκες πριν από τη λήψη εμβολίου COVID-19. Οι γυναίκες που εμβολιάζονται κατά την περίοδο που προσπαθούν να μείνουν έγγυες δεν χρειάζεται να αποφύγουν την εγκυμοσύνη μετά τον εμβολιασμό τους με εμβόλιο τύπου mRNA. Δεν υπάρχουν δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια των εμβολίων COVID-19 σε γυναίκες που θυλάζουν ή τις πιθανές επιδράσεις των εμβολίων mRNA στο βρέφος που θυλάζει ή στην παραγωγή, απέκριση, γάλακτος. Τα εμβόλια mRNA δεν εκτιμάται ότι αποτελούν κίνδυνο για το βρέφος που θυλάζει. Μια γυναίκα που θυλάζει, η οποία ανήκει σε ομάδα που συνιστάται να λάβει το εμβόλιο, όπως είπαμε π.χ. υγειονομικό προσωπικό, μπορεί να επιλέξει να εμβολιαστεί. Υπάρχουν οι έγκυες, οι γυναίκες, υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να νοσήσουν από λίμωξη COVID-19 ή να παρουσιάσουν σοβαρή κλινική εικόνα και επιπλοκές που συνοδεύονται από ευξημένη θνητότητα σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό? Μια καλή ερώτηση. Λοιπόν, η απάντηση είναι πως δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής δημοσιευμένες αναφορές σχετικά με τον κίνδυνο λίμωξης των εγγύων γυναικών από το νέο COVID-19, συγκριτικά με το γενικό πληθυσμό πάντα. Είναι γνωστό όμως ότι κατά τη διάρκεια της κοίησης, οι ανοσολογικές και λειτουργικές αλλαγές που παρατηρούνται αυξάνουν τον κίνδυνο λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος από υγιεινή αίτια. Φυσικά μέσα σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και ο COVID-19. Επίσης, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο εμφάνισης σοβαρής νόσου καθώς και αυξημένης νοσηρότητας και θνητότητας των εγγύων σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, λοιπόν, από περιπτώσεις λοιμώξεων από άλλους κορονοϊούς, όπως ο SARS-CoV και ο MERS-CoV, καθώς και από άλλες υγιεινείς λοιμώξεις αναπνευστικού συστήματος με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη γρήπη. Οι έγκυες θα πρέπει να εφαρμόζουν συστηματικά όλα τα προτινόμενα μέτρα ατομικής και αναπνευστικής υγιεινής, όπως η υγιεινή των χεριών και η αποφυγή επαφής με ασθενείς με λοιμώξη αναπνευστικού. Οι έγκυες γυναίκες με λοιμώξεις COVID-19 έχουν αυξημένη πιθανότητα εμφάνιση πυλοκών της κοίησης, λένε και ρωτάτε. Στην παρούσα λοιπόν φάση της πανδημίας δεν υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση
για ενδομήτριο ή η απλά κουντιακή μετάδοση του COVID-19 στο έμβριο από την πάσχουσα μητέρα. Κατά την αναλογία των ευρημάτων μελετών σε έγκυες με λίμωξη από τους δύο άλλους ογνώστους κοροναϊούς. Επιπλοκές όπως αποβολή και γέννηση θνησιγενούς εμβρίου έχουν καταγραφεί σε περιπτώσεις λίμωξης εγγύων από τους άλλους γνωστούς κορονοϊούς. Έτσι, απαιτείται ανάλυση δεδομένων περισσότερων περιπτώσεων για να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις της λίμωξης των εγγύων στα έβηρα. Άλλη ερώτηση. Μπορούν έγκυες γυναίκες με COVID-19 να μεταδώσουν τη λίμωξη στο έμβριο? Τώρα, ο όρος της κάθετης μετάδοσης περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις μετάδοσης μιας λίμωξης από τη μητέρα στο έμβριο, από τον νεογνώ, πριν, κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τον τοκετό. Η διαπλακουντιακή μετάδοση συμβαίνει όταν κατά τη διάρκεια της κοίησης ή η αιμία της μητέρας οδηγεί σε μετάδοση του παθογόνου μικροοργανισμού στο έμβριο διαμέσου του πλακούντα, π.χ. ιός Ζίκα. Περιγενετική μετάδοση μπορεί να συμβεί από την έκθεση του νεογνού σε σωματικά υγρά της μητέρας κατά τη διάρκεια του τοκετού, π.χ. ο απλός έρπιτας του herpes simplex virus, μέσω του μητρικού γάλακτος, π.χ. HIV, ή άλλων σωματικών υγρών της μητέρας, όπως των κολπικών εκρήσεων και μετάδοση του group β στρεπτόκοκκου και των αναπνευστικών εκρήσεων και τη μετάδοση του ιού της γρήπης. Στην περιορισμένη διαθέσιμη βιβλιογραφία δεν έχει διαπιστωθεί νεογνώ μητέρας με COVID-19 λίμωξη που να είναι θετικό για τον ιό COVID-19 εκτός από δύο περιπτώσεις που καταγράφηκαν στα πρώτα στάδια της επιδημίας. Στην πρώτη ήταν ένα νεογνώ στη 17η ημέρα ζωής που είχε έρθει σε στενή επαφή με δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19, μητέρα και παραμάνω. Και στο δεύτερο την 36η ώρα ζωής. Και στις δύο περιπτώσεις δεν υπήρχε ένδειξη ενδομήτριας μετάδοσης και θεωρείται ως πιθανότερη εκδοχή η μόλυνση μετά τη γέννηση. Επίσης, ο ιός δεν έχει ανιχνευθεί σε δείγματα αμνιακού υγρού πασχόντων μητέρων. Παρά τις περιορισμένες βιβλιογραφικές αναφορές, κάθετη μετάδοση δεν έχει διαπιστωθεί και σε νεογνά μητέρων με λίμωξη από τους άλλους δύο γνωστούς κορονοϊούς. Τα νεογνά μητέρων με COVID-19 λίμωξη έχουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών? Άλλη μια ερώτηση. Στο περιορισμένο αριθμό εγγύων με COVID-19 λίμωξη που έχουν δημοσιευθεί, έχουν καταγραφεί περιπτώσεις επιπλοκών της κοίησης όπως πρόωρος τοκετός. Όμως δεν είναι σαφές αν οι επιπλοκές αυτές σχετίζονται αιτιολογικά με τη λίμωξη. Δεδομένα από άλλες ιογενείς λίμωξης του αναπνευστικού συστήματος σε έγκυες γυναίκες μπορεί να συμβάλλουν στην εκτίμηση της σχέσης αυτής. Για παράδειγμα, η γρήπη έχει συσχετιστεί με επιπλοκές όπως ο πρόωρος τοκετός και το χαμηλό βάρος γέννησης. Επίσης, η προωρότητα και ή το μικρό βάρος για την ηλικία κοίησης έχουν καταγραφεί και σε περιπτώσεις λίμωξης μητέρων κατά τη διάρκεια της κοίησης από άλλους κορονοϊούς, όπως έχουμε αναφέρει πιο πριν. Δεν υπάρχουν δεδομένα σχετικά με μακροπρόθεσμες επιπλοκές της μητρικής λίμωξης κατά τη διάρκεια κοίησης στους απογόνους. Τώρα, υπάρχει κίνδυνος για τα θυλάζοντα νεογνά μητέρων με COVID-19 λίμωξη κατά την περίοδο της γαλουχίας? Καλή ερώτηση. Η μετάδοση του ιού από τον άνθρωπο σε άνθρωπο γίνεται κυρίως με τη στενή επαφή με άτομο που νοσεί από COVID-19 μέσω των αναπνευστικών εκρήσεων κατά το βήχα ή το φτάνισμα. Αυτό, από τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα δεδομένα, ο ιός δεν έχει ανιχνευτεί στο γάλα γυναικών με COVID-19 λίμωξη και δεν υπάρχει πληροφορία για πιθανή μετάδοση του ιού μέσω του μητρικού γάλακτος. Ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού από τη μητέρα στον νεογνώ κατά το μητρικό θυλασμό σχετίζεται και με τη στενή επαφή και τη μετάδοση μέσω των σταγονιδίων του αναπνευστικού συστήματος. Δεδομένων των περιορισμένων στοιχείων για την συμπεριφορά του νέου κορονοϊού και τη λίμωξη που προκαλεί στην παρούσα φάση και με την επιφύλαξη αλλαγών όταν περισσότερα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα, η απόφαση για τη διαδικασία του μητρικού θυλασμού εξατομικεύεται και λαμβάνει υπόψη τα ωφέλη του θυλασμού και τους δυνητικούς κινδύνους. Η άντληση μητρικού γάλακτος με τήρηση των κανόνων αποστήρωσης και η ενδεχόμενη χορήγησή του από άλλο άτομο στον νεογνώ αποτελεί μία εναλλακτική. Και τώρα,
Θα πω την προσωπική μου άποψη πάνω στο θέμα. Είστε έγκυος, είστε θυλάζουσα. Να κάνετε το εμβόλιο. Η προσωπική μου άποψη είναι πως ίσως θα πρέπει όντως να δείτε, να συγκρίνετε αυτό που κάνουμε πάντα στην ιατρική, όφελος και ρίσκο. Δηλαδή, τι όφελος θα έχω αν κάνω το εμβόλιο και ποιο είναι το ρίσκο. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει αρκετή έρευνα, δεν θα σας συστηνήσετε έγκυος ή αν θυλάζετε να κάνετε το εμβόλιο. Όμως, αν η εργασία σας το απαιτεί, δηλαδή είστε προσωπικό υγείας ή τέλος πάντων έχετε στενή επαφή με ανθρώπους που μπορεί να νοσούν από COVID-19, θα ήταν πάρα πολύ σκόπιμο να συζητήσετε με τον γιατρό σας μήπως όντως πρέπει να κάνετε το εμβόλιο. Καθώς στη θεωρία τουλάχιστον δεν πρέπει να υπάρχουν κάποιοι σημαντικοί κίνδυνοι. Αλλά για την ώρα και μέχρι να υπάρχουν αρκετά επιστημονικά δεδομένα, σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να προτείνω το εμβόλιο σε έγκυους και θυλάζουσες. Αυτά είχα να σας πω, περιμένω τα σχόλιά σας και σίγουρα στο επόμενο βίντεο.